Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Νομαρχιακή Επιτροπή της Βόρειας Αθήνας και το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής για τη σημερινή εκδήλωση. Και να πω ότι και η μαζική συμμετοχή δείχνει ότι ήρθε πια η ώρα στη μεταμνημονιακή Ελλάδα να ασχολιόμαστε και να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των δημοκρατικών, αριστερών, προοδευτικών διεκδικήσεων πέρα από το θέμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Γιατί ο αγώνας της αριστεράς είναι ένας διαρκής αγώνας εναντίον των ανισοτήτων, όχι μόνο σε πλούτο, αλλά και σε δικαιώματα. Και το δικαίωμα στη μη βία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και αφορά και τις γυναίκες και τους άνδρες, όπως σημείωσε σωστά η Αγγελική η Παπάζογλου. Θα σας διαβάσω 20 λέξεις. Άρθρο 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια, ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική. Συγκρίνεται αυτές τις λέξεις με τον ντοκιματέρ της Πολυξένης Φωτοπούλου που μόλις είδαμε, για να δείτε την απόσταση που έχουν τα λόγια από την πραγματικότητα. Αυτό που σας διάβασα δεν είναι κομμάτι από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Είναι κομμάτι από την σύμβαση, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ενέκρινε πριν 70 χρόνια ο ΟΗΕ. Έχει 30 άρθρα. Και αυτά τα άρθρα όχι μόνο δεν εφαρμόζονται, παραβιάζονται. Και δεν παραβιάζονται μόνο εκτός Ευρώπης, στην Αφρική, την Ασία, σε δικτατορίες, παραβιάζονται και εντός Ευρώπης. Και ο μόνος τρόπος για να εφαρμόσουμε αυτά τα άρθρα είναι να ανοίξουμε τα ζητήματα, να μιλήσουμε για αυτά και να αγωνιστούμε. Για να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών, πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το πρόβλημα. Το ντοκιμαντέρ της Πολυξένης Φωτοπούλου ανέδειξε σοκαριστικά ακραία φαινόμενα βίας κατά των γυναικών. Αλλά οι στατιστικές λένε ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί βία και υφίσταται βία. Και συχνά αυτή η βία είναι ενδοοικογενειακή και δεν καταγράφεται στις επίσημες στατιστικές, διότι δεν ομολογείται, δεν αναδεικνύεται. Το παράδειγμα της καθαρίστριας του Βόλου είναι μία ομή βία, δικαστική, εξουσιαστική, ταξική εναντίον μιας αδύναμης γυναίκας, της οποίας το αδίκημα ήταν ότι άλλαξε το έψιλον και το έκανε σίγμα ταφ, προκειμένου να μπορεί να κρατάει σφουγγαρόπανο για να ζήσει την οικογένειά της. Λες και είναι απαραίτητο να είναι κανείς απόφυτος δημοτικού για να μπορεί να σφουγγαρίζει. Και έχουμε μία περίπτωση όπου η ισχύς του δικαίου παραβιάζεται ευθύτατα στο όνομα του δικαίου των ισχυρών. Γιατί στην περίπτωση αυτή οι ισχυροί είναι οι δικαστές. Και το δράμα είναι ότι η πρωτοβάθμια απόφαση ήταν 15 χρόνια. Το εφετείο της έριξε 10. Θέλω να πω μια κουβέντα, επειδή σε τρεις μέρες γίνεται αυτή η δίκη για την ανέρεση. Μετά από μια θετική πρωτοβουλία της εισαγγελέας του Αραίου Πάγου, που είναι γυναίκα. Η κοινωνική κατακραυγή κίνησε αυτό το θέμα. Υπήρξε πρώτη η κοινωνική κατακραυγή, ακολούθησαν ανακοινώσεις πολιτικών προσώπων και κομμάτων και ήρθαν και θετικές πρωτοβουλίες και αποθεσμούς, όπως η δικαιοσύνη, όπως η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στην καθαρίστρια.
όπως η κοινωνική κατακραυγή. Ανάγκας. Και επέβαλε τελικά ο Αριστίδης Φλόρος της Ενέργα, που είχε βγει με πλαστές διαδικασίες και πλαστά πιστοποιητικά να ξαναμπεί στη φυλακή, έτσι η κοινωνική καταγραφή και η κοινωνική κινητοποίηση πρέπει να επιβάλλει, και το ζητάμε και από αυτή την αίθουσα, σε 3 μέρες να απελευθερωθεί η καθαρίστρια. Και να έχει μία δίκαιη δίκη. Είναι παράπτωμα η παραποίηση του πιστοποιητικού. Αλλά όχι για 10 χρόνια, όταν οι μεγαλόσχημοι που έχουν βάλει όλο το χέρι στο μέλι βγαίνουν έξω, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα, κοινωνικά, οικονομικά ισχυροί, λόγω δήθεν ανικές του βλάβης της υγείας τους. Έλεος πια. Και για όσους, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, δεν είμαι νομικός, αλλά όλοι ξέρουν από το πρώτο έτος της νομικής, επομένως και αυτοί οι δικαστές που είναι φέτες, ότι υπάρχει λεγόμενη αρχή της αναλογικότητας, που σημαίνει ότι η ποινή πρέπει να έχει μία αναλογικότητα με το μέγεθος του αδικήματος και του παραπτώματος. Για να το πω με ένα παράδειγμα, δεν μία μύγα ή ένα κουνούπι το σκοτώνεις με μία μυγοσκοτόστρα. Δεν το σκοτώνεις με ένα κανόνι. Δεν χρησιμοποιείς ένα πυρηνικό όπλο για να σκοτώσεις μια μύγα. Και εδώ έχουμε μια δικαιοσύνη ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα αλεύρι. Σας έλεγα πριν για την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αναρωτηθείτε, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε μια ομόφωνη διακήρυξη του ΟΗΕ που να λέει αυτά που έλεγε στα 30 της άρθρα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πριν 70 χρόνια. Η απάντησή μου δυστυχώς είναι όχι. Θα μπορούσε καν να είναι μια ομόφωνη απόφαση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο πιο μπροστά από ότι ο μέσος όρος της Οικουμένης στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι, στην Ευρώπη του Όρμπαν και του Κούρτς και του Σαλβίνη δυστυχώς όχι. Και αυτό το σύμφωνο για τη μετανάστευση που έχει επεξεργαστεί και μας είπε και η Κωνσταντίνα ότι 7 Δεκεμβρίου στο Μαρακές θα επικυρωθεί, υπάρχουν χώρες της Ευρώπης με μία από τις πρώτες στην προεδρεύουσα Αυστρία που βγάζουν την ουρά τους απ' έξω και λένε εγώ δεν το υπογράφω. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι είναι υπόθεση όχι μόνο του φεμινιστικού κινήματος, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και κάθε δημοκράτη να αγωνιστούμε για τα αυτονόητα. Και έπρεπε να είναι αυτονόητο το να εφαρμόζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και η κατάργηση, η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών είναι στοιχειώδες δικαίωμα και οφείλουμε να αγωνιστούμε όλοι γι' αυτό. Είπε 2 κουβέντες η Αγγελική για τον λόγο που είμαι και εγώ μέσα στους ομιλητές. Είμαι ο μόνος αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου που ανήκει στην αριστερά. Και τυχαίνει να είμαι και ο μόνος Έλληνας, γιατί η αριστερά δικαιούται έναν αντιπρόεδρο και πρότεινε ομόφωνα εμένα. Και με εξέλεξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί κάνουμε κατανομή αρμοδιοτήτων. Και τηρούνται ισορροπίες. Δεν υπήρχε περίπτωση να μου δώσουν την αρμοδιότητα των σχέσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή με το ΝΑΤΟ. Και δεν θα την έπαιρνα κιόλας. Επομένως, μου δώσανε ό,τι πιο αριστερό υπάρχει από αρμοδιότητες. Μία από αυτές ήταν για τα θέματα της προστασίας της ισότητας και της διαφορετικότητας. Μία άλλη είναι η σχέση με τα εργατικά συνδικάτα, με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κτλ. Και προσπαθώ μέσα σε ένα δύσκολο πεδίο, γιατί οι πολιτικοί συσχετισμοί και εκεί είναι δυσμενείς, έχουμε πλειοψηφία δεξιάς, να ανοίξουμε τα θέματα. Εγκρίναμε ένα οδικό χάρτη με 5ετής στόχους, από το 2014 μέχρι το 2019, να ενισχύσουμε την ισότητα
μέσα στο κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει κάποια βήματα, απέχουμε ακόμη από τους στόχους. Αν συγκρίνει κανείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ελληνική Βουλή, είμαστε πιο μπροστά. Αν συγκρίνει την κατάσταση με τους στόχους, είμαστε πιο πίσω. Το θέμα όμως της βίας και της παρενόχλησης είναι ταμπού. Ακόμη και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι προχωρημένο σε σχέση με τους μέσους όρους. Μόλις ξεκίνησε το κίνημα MeToo, πήρα πρωτοβουλία μαζί με την Επιτροπή Γυναικών, με μια διακομματική συνένεση και εγκρίθηκε ένα μεγάλο ψήφισμα με λεπτομερείς δράσεις κατά της βίας, κατά της παρενόχλησης, με στόχους θετικούς για δράση, για διαφάνεια και με μια έκκληση να μιλήσουν τα θύματα της βίας. Και προχωράμε με δυσκολίες. Γιατί ακόμη και σε θεσμούς με πιο προηγμένη δημοκρατία, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας από αυτούς, δεν είναι όπως είναι σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση προσφύγων στην Τουρκία ή στην Ιγυρία που μας έδειξε το ντοκιμαντέρ της Πολυξένης, ακόμη και εκεί, μία βοηθός που υφίσταται βία ή σεξουαλική παρενόχληση από έναν ευρωβουλευτή, δυσκολεύεται να το καταγγείλει γιατί φοβάται ότι μπορεί να τιμωρηθεί η ίδια και να μην θυγεί ο καταγγελόμενος. Για να μπούμε στην ουσία του θέματος, ότι χρειάζεται να ορθώσουμε ανάστημα και πρέπει να αγωνιζόμαστε. Σε τρεις μέρες, στις 28 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουμε σήμερα, θα γίνει μια πρώτη δημόσια ακρόαση για να μιλήσουμε για θέματα βίας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το επιβάλαμε, δεν το θέλανε. Το επιβάλαμε και το ψήφισαν ομόφωνα. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει, που λένε. Τώρα γίνεται ένας αγώνας αν εκεί θα μιλήσουν μόνο ευρωβουλευτές ή αν θα καλέσουμε, όπως θα επιβάλλω, γιατί είμαι πρόεδρος σε αυτή τη συνδιάσκεψη και δίνω το λόγο, να μιλήσει και το κίνημα MeToo, που σημαίνει οι άνθρωποι που είναι εκεί. Όπως στα θέματα κατά των διακρίσεων έχουν πάντα το λόγο οι εκπρόσωποι της Εγκαλιτέ, που είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία διεκδικεί τι, το αυτονόητο. Αυτά που λέει η σύμβαση του ΟΗΕ, ότι δεν νοούνται διακρίσεις για τους ανθρώπους λόγω του φύλου, της θρησκείας, του χρώματος του δέρματός τους ή του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Για αυτά τα αυτονόητα πρέπει να αγωνιζόμαστε τώρα, γιατί δεν είναι αυτονόητα. Και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, για την οποία είπε μερικά λόγια και η Κωνσταντίνα προηγουμένως, όπως και η Αφροδίτη και η Αγγελική, κυρώθηκε το Σεπτέμβριο στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το Σεπτέμβριο του 2017. Κυρώθηκε από τη χώρα μας το Μάρτιο. Προβλέπει όμως πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι μόνο οι 8 χώρες που ακόμη δεν την έχουν κυρώσει. Με τερατολογίες στη Βουλγαρία που είχαμε πάει για να κάνουμε μια διάσκεψη, η Ευρωομάδα της Αριστεράς, η βουλγαρική κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Μπορίσοφ, παρότι την έχει υπογράψει ο Μπορίσοφ, αρνείται να την επικυρώσει, με τερατώδη ψέματα και δικαιολογίες να έχουν κυριαρχήσει μέσα στην κοινή γνώμη, με τη συνδρομή μέσων ενημέρωσης, fake news, social media της επίσημης εκκλησίας της Βουλγάρικης, ότι αν τυχόν την κυρώσει η Βουλή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, όλα τα νέα παιδιά θα γίνουν ομοφιλόφιλοι και όλες οι κοπέλες θα γίνουν πόρνες. Τρέλα κανονική, παραλογισμός, οπισθοδρόμηση, σκοταδισμός. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι το θέμα μόνο αυτή όμως που δεν την έχουν κυρώσει. Είναι το θέμα της εφαρμογής. Δεν αρκεί να ψηφίζεις κάτι. Το θέμα είναι να το κάνεις πράξη. Και εδώ πρέπει να αντιστρέψουμε αυτά που μας έλεγαν η Τρόικα και οι δανειστές την εποχή του μνημονίου. Τι μας έλεγαν? Implementation, εφαρμογή.
Λοιπόν, αυτό τώρα, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, πρέπει να γίνει το δικό μας επιχείρημα. Και η δική μας απέτηση, μιλώντας και απαιτώντας. Και κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο θέμα νόμων. Είναι θέμα κουλτούρας, συνείδησης, εκπαίδευσης, καταπολέμησης προκαταλήψεων, αλλαγής συνειδήσεων. Και αυτό αφορά και στο σχολείο, και στη διοίκηση τη δημόσια, και στο σκληρό και βαθύ κράτος που είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη, αλλά και στην οικογένεια, και στα κόμματα. Και θα σας πω και κάτι που μπορεί να σας φανεί και λίγο τολμηρό. Μη θεωρείτε δεδομένο ότι αν ένα κόμμα είναι αριστερό, σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένο από τέτοια στερεότυπα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και μέσα σε εμάς διαρκής για να κερδίσουμε αυτές τις υποθέσεις και να αλλάξουμε συνειδήσεις, γιατί συντηρητικά στερεότυπα υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και είναι έντονα. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και ποια είναι τα κρίσιμα θέματα για να προχωρώ και προς το τέλος της παρέμβασης. Το κρίσιμο θέμα σε αυτή την υπόθεση είναι η σιωπή και ο φόβος, που πολλές φορές δεν οφείλεται μόνο σε φόβο, οφείλεται και σε ντροπή. Το θύμα της βίας νιώθει ντροπή να το μοιραστεί. Συνηθίζει με αυτό, με την ταπείνωση, με το καταμόνας. Άρα, να αυξήσουμε την ορατότητα. Και ιδιαίτερα, για το δύσκολο κομμάτι που είναι η ενδοοικογενειακή βία, χρειάζονται θεσμοί. Και χρειάζονται και αλληλέγγυα κινήματα. Και δίπλα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες, χρειάζεται και μια μεγάλη δουλειά για να αλλάξει η προβολή από τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν γυναίκες που φοβούνται να μιλήσουν για το θέμα, γιατί δεν θα τους ξεσκίσει αυτός που τις έδιρε, αλλά το τηλεοπτικό κανάλι που θα τις κάνει ρόμπα για να πουλήσει τηλεθέαση. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θέμα βία κατά των γυναικών μέσα στο ευρύτερο πλέγμα που αναπτύσσεται μια σύγκρουση ανάμεσα σε αρχαίγονους φόβους και προκαταλήψεις που τροφοδοτούν ρατσισμό, ακροδεξιό λόγο, διακρίσεις, με μια λογική εξανθρωπισμού, δικαιωμάτων ισότητας, εδραίωσης δημοκρατικών δικαιωμάτων, που είναι η ρίζα της αριστερής ιδεολογίας δράσης και διεκδίκησης, αλλά που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που δεν είναι αναγκαστικό να είναι ιδεολογικά, πολιτικά, προγραμματικά αριστεροί. Γιατί όλα αυτά τα θέματα που θίγουμε σήμερα με αφορμή την μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών είναι στοιχειώδη θέματα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και δημοκρατίας. Μπορούμε και πρέπει να τα θέσουμε εμείς, γιατί αν δεν τα θέσουμε εμείς, γυναίκες και άνδρες, τότε ποιος μπορεί να τα θέσει, αλλά να τα θέσουμε με θάρρος, με ειλικρίνεια, με κριτική και αυτοκριτική διάθεση, με διεκδικητική διάθεση απέναντι και στη δική μας κυβέρνηση, όταν κάπου βραδυπορεί, αλλά και με μια ενωτική προσέγγιση, γιατί μπορούμε σε αυτά τα θέματα να βρούμε στήριξη μέσα στην κοινωνία και από ανθρώπους που ψηφίζουν και πολύ διαφορετικά κόμματα. Και επειδή ο αντίπαλος που είναι η προκατάληψη, ο συντηρητισμός, ο ακροδεξιός λόγος, ο ρατσιστικός λόγος, το μίσος, είναι πια πολύ δυνατός, δεν δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε ούτε μια μέρα. Μπράβο λοιπόν στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Βόρειας Αθήνας που πήρε την πρωτοβουλία, να μην φοβόμαστε να ανοίγουμε και τέτοια θέματα, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να μιλάμε μόνο για τα οικονομικά και τα κοινωνικά, θέλει να μιλάμε για όλα τα θέματα που είναι η βεντάλια της αριστερής διεκδίκησης και ιδεολογίας, και πρέπει να τα βγάλουμε αυτά τα πράγματα και έξω από τις αίθουσες, να τα πάμε να τα συζητήσουμε στον κόσμο και ειδικά, θα έλεγα, στις λαϊκές γειτονιές, όπου εκεί το θέμα είναι
πολύ πιο έντονο, καθώς συνδυάζεται και με οξέα κοινωνικά προβλήματα. Αλλά υπάρχει ένα παλιό φεμινιστικό σύνθημα που λέει ότι δεν είναι μόνο το ποτό, δεν είναι μόνο η ανεργία, είναι η ίδια η λογική της πατριαρχίας. Σας ευχαριστώ πολύ.